Πριν η χώρα βυθιστεί στο πένθος, μαθητές των Νέλσον της Νέας Ζηλανδίας έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα για την παγκόσμια κινητοποίηση κατά της κλιματικής αλλαγής. Στο Wellington, την παράσταση έκλεψε το σύνθημα «Η κλιματική αλλαγή είναι χειρότερη και από το Voldemort», με αναφορά στο μοχθηρό μάγο αντίπαλο του Harry Potter. Οι μαθητικές απεργίες, όπως έχουν χαρακτηριστεί, συνεχίστηκαν τις αμέσως επόμενες ώρες στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Στη Στοκχόλμη, το παρόν στη διαδήλωση έδωσε η 16χρονη Γκρέτα Τούμπερκ, το κορίτσι που ενέπνευσε τη διεθνή μαθητική κινητοποίηση και έχει προταθεί για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τον περασμένο Αύγουστο, η Γκρέτα άρχισε να φεύγει από το σχολείο κάθε Παρασκευή και να κάθεται έξω από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, ζητώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.